Λεκάνες γεμάτες περισσεύματα ψωμιού, τα οποία αφού μουλιάσουν για να κατευτούν με γάλα, θα σερβιριστούν ως πρωινό σε ηλικιωμένους την επόμενη μέρα. Και μια τουαλέτα σε άθλια κατάσταση. Και όλα αυτά σε ένα οίκο ευηγυρία στην Κύπρο του 2022. Ο τρόπος που φερόμαστε στους ηλικιωμένους δείχνει και τον πολιτισμό μας, γράφει ο διακεκριμένος γεροντολόγος Δόκτωρ Μάριος Κυριαζή, στην ανάρτηση που έκανε δημοσιεύοντας τις πιο πάνω φωτογραφίες, οι οποίες καταγράφουν την τραγική κατάσταση που επικρατεί σε μερίδα των οίκων ευγυρίας ανά το Παγκύπριο. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, αλλά βλέπουμε άλλες πρακτικές, οι οποίες δεν είναι ούτε υγιεινές, ούτε ικανοποιητικές. Τα αποχωρητήρια, στα μπάνια, ο τρόπος που φέρονται στον ηλικιωμένο, πολλές φορές οι φροντιστές δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί δεν ξέρουν πώς να χειριστούν έναν ηλικιωμένο που έχει πολλαπλές ασθένειες. Ο Δόκτωρ Κυριαζής ανέφερε πως οι πλήστοι πολίτες που αντιλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις στα συγκεκριμένα υποστατικά δεν προβαίνουν σε καταγγελίες υπό τον φόβο αντιπίνων στους ηλικιωμένους. Γιατί μου το λένε και εμένα προσωπικά, ότι φοβούνται ότι ίσως εκδικηθούν τον συγγενή τους ή δεν τον περιποιούνται κλπ. Αλλά είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι καταγγελίες, διότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Κληθείς να απαντήσει αν υπάρχει έλεγχος στα γηροκομεία ώστε να διαπιστώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτήτων Οίκων Ευηγυρίας ανέφερε πως δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος. Πρέπει η έλεγχη να είναι πιο συχνή και πρέπει να παίρνονται πιο δραστικά μέτρα όσον αφορά αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να τηρήσουν την νομοθεσία. Ενώ τόνισε πως πρέπει το κοινό να προβαίνει σε καταγγελίες στα αρμόδια σώματα και να καταγγέλλονται ονομαστικά οι οίκοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μην τους παίρνει μπάλα όλους.